Ανησυχία στην Ευρωζώνη προκαλούν καθυστερήσεις στην εξέβρεση οριστικής λύσης για το ελληνικό χρέος, με τον Χέρμαν Βαν Ρομπάι να συγκαλεί αύριο το πρωί και πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή Juncker, Ρεν, Μπαρόζο και Τρισέ. Στη σύσκεψη θα συζητηθεί η στασιμότητα που παρουσιάζεται στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ιδιωτών στο νέο πακέτο για την Ελλάδα, αλλά και η ανησυχία που προκαλεί η επίθεση των αγορών στην Ιταλία, καθώς εντείνονται οι φόβοι για μετάδοση της κρίσης χρέους. Δεν πρόκειται για μια έκτακτη σύνοδο, αλλά για μια συνάντηση με σκοπό το συντονισμό των θέσεων, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Οι αντικρουόμενες απόψεις μέσα στην Ευρωζώνη συνεχίζονται, κυρίως για το θέμα της συμμετοχής των ιδιωτών, με τους οίκους αξιολόγηση να προειδοποιούν ότι θα θεωρήσουν ως επιλεκτική χρεοκοπία οποιαδήποτε συμφωνία για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων με νέα μεγαλύτερης διάρκειας, προειδοποίηση που φέρνει και πάλι στο φως νέα σενάρια για επαναγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι προειδοποιούν ότι κάθε συζήτηση για βοήθεια θα κριθεί από την πιστή εφαρμογή των μέτρων του μεσοπρόθεσμου. Another lesson, I think, is also very clear when we now look in depth to countries like Portugal, Spain and Greece and Ireland, and that is the lack of structural reforms during the good years. More reform should have been done to strengthen competitiveness. It's quite clear with the current account deficits that we've been seeing that some of these countries has not done their homework. Nous pensons qu'il serait extrêmement dommage de ne pas aller au maximum de renforcement de la gouvernance dans le cadre du traité actuel, compte tenu de ce que nous avons vu être les défaillances de la gouvernance en Europe, de la surveillance des politiques budgétaires, de la surveillance des indicateurs de compétitivité. Les pays qui sont en difficulté aujourd'hui sont ceux qui se sont très mal comportés, de manière presque caricaturale dans certains cas, et qui n'ont pas été surveillés comme cela était la règle, en particulier du pacte de stabilité et de croissance. Υπέρ της επιμήκυνσης του ελληνικού χρέους για μια επταετία με την ίδια αξία των ομολόγων και με τα ίδια επιτόκια, τάσε το επικεφαλής του ΟΣΑ, τονίζοντας ότι είναι καλύτερη λύση από την ανταλλαγή ομολόγων που θα εκλειφθεί ως χρεοκοπία. Περιμένω πως οι πιστωτές θα συμφωνούσαν σε αυτή τη λύση, καθώς θα τους αφήσει με την ίδια αξία των ομολόγων και τα ίδια επιτόκια. Παράλληλα, θα δώσει χρόνο στην Ελλάδα για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις. Μέτρα για την ανάπτυξη ζητούν τόσο ο σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όσο και ο επικεφαλής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών. Το πρώτο ζήτημα για την περιοχή είναι η ανάπτυξη. Η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη για να σταθεροποιήσει τον χρηματοοικονομικό της τομέα. Φυσικά η Ελλάδα φέρει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση. Για το λόγο αυτό η ετοιμότητα της κυβέρνησης στην Αθήνα για αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όμως μόνο ο περιορισμός των δαπανών δεν δημιουργεί ανάπτυξη. Και χωρίς ανάπτυξη η χώρα δεν θα μπορέσει ξανά να σταθεί στα πόδια της. Γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως επενδύσεις. Επιβεβαιώνεται η ανάλυση του ΚΚΕ ότι η κρίση στην Ευρωζώνη βαθαίνει. Μονόδρομος για το λαό, η συμπόρευση με το ΚΚΕ και ο οργανωμένος ταξικός αγώνας για την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής. Στην αυριανή συνεδρία του Eurogroup είναι επιτακτική ανάγκη να διεκδικηθεί μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική λύση με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο. Η κυβέρνηση πρέπει να πει ένα κατηγορηματικό όχι στα τοκογλυφικά παιχνίδια που παίζουν παράγοντες αγοράς και τραπεζικά ιδρύματα με το ελληνικό χρέος.